Νέο επεισόδιο στον Μπραντ Εφέρ, Υπουργείο Οικονομικών και Ελεκτική Υπηρεσία για την Συμφωνία Παραχώρηση για την Ανάπτυξη και την Διαχείριση των Αερολιμένων Λάρνακα και Πάφου. Το Υπουργείο Οικονομικών, δια του Γενικού Διευθυντή του, ζήτησε με επιστολή προ τον Γενικό Εισαγγελέα έρευνα κατά του Γενικού Ελεκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη για διαρροή ψευδών πληροφοριών και αποκάλυψη κρατικού απορρίτου, όπω αναφέρει σε ρεπορτά του Φιλελεύθερο. Σε έντονο ύφο και με ευθείε βολέ κατά του Υπουργείου ότι προσπαθεί να δημιουργήσει υπόβα. Ωστε να μην διαρευνηθούν οι δικέ τη καταγγελίε για το ενδεχόμενο διάπραξη ποινικών ή αστικών αδικημάτων σε σχέση με δύο συμβάσει που συνήφθησαν με χρηματοοικονομικού συμβούλου, η απάντηση τη ελεκτική υπηρεσία. Οι καταγγελίε του Υπουργείου Οικονομικών είναι πρόδειλαν υπόστατε και γελίε. Μόνη εξήγηση είναι πως το Υπουργείο πιστεύει ότι μια τέτοια δική του καταγγελία θα μπορούσε να αποτελέσει επαρκή δικαιολογία για τον Γενικό Εισαγγελέα, ώστε να αποφανθεί ότι εφόσον και το Υπουργείο Οικονομικών έχει υποβάλει κάποια καταγγελία, έστω και αν είναι ανυπόστατη, δεν θα ξεκινήσει ποινική διαρεύνηση για την καταγγελία που εμεί υποβάλαμε για λόγου δημοσίου συμφέροντο. Στην ανακοίνωση προστίθεται εξάλλου ότι η ενημέρωση τη Επιτροπή Οικονομικών τη Βουλή για το ζήτημα τον Σεπτέμβριο του ήταν και επιβεβλημένη και αναγκαία και το μεμπτό και ενδεχομένω ποινικά κολάσιμο είναι μόνο η απόκρυψη στοιχείων που επιχείρησε το Υπουργείο Οικονομικών, μη ενημερώνοντα την Επιτροπή ότι οι συμβάσει για τι οποίε είχε ζητήσει αποδέσμευση πιστώσεων είχαν ήδη συναυθεί. Στο θέμα παρενέβη με ανακοίνωση και το εκλογικό επιτελείο του ανεξάρτητου υποψήφιου για την Προεδρία τη Δημοκρατία, Ανδρέα Μαυρογιάννη, που κάνει λόγο για προσπάθεια τη κυβέρνηση Αναστασιάδη να εκφοβήσει τον Γενικό Ελεκτή σε μία ακόμη επίδειξη αλαζονία και σύγκρουση με τους ανεξάρτητους θεσμούς, όπως σημειώνει.